Τη Σμύρνα Αρναούτη, τα οποία τα πέρασε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Εκεί στον πέμπτο όροφο, που έχει μπει περίπου κοντά στους 5 μήνες, είναι το κορίτσι αυτό. Εκεί μόνη της αυτή τη φορά και όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια που όπως είδα εγώ στο Facebook ήταν με φίλους, με φίλες, σε νυχτερινά μαγαζιά, με σαμπάνιες, με πολύ ωραίο κλίμα. Όλα αυτά άλλαξαν. Δηλαδή τα 300 γενέθλια της Μίνας ήταν τελείως διαφορετικά. Μόνη της στο νοσοκομείο με το δικηγόρο της, τον κύριο Κολέτη, τη σύζυγό του και μία επιστήθια φίλη. Έχουμε μία φωτογραφία που θέλω να την παίξουμε απλά με αράχνη, επειδή ξέρω ότι όλο αυτό το θέμα πουλάει γύρω από το Παντελίδη το δυστύχημα. Αλλά αυτή η φωτογραφία για μας και αυτή που βλέπετε είναι μία φωτογραφία που ουσιαστικά μπορεί να είναι η Μίνα στο κρεβάτι. Είναι η τούρτα και το κεράκι που έσβησε. Και είναι μια φωτογραφία που εμπεριέχει πάρα πολλά συναισθήματα. Χωρίς να μπορεί να μιλήσει, η φωτογραφία ίδια βλέπει ένα κορίτσι το οποίο είναι στο κρεβάτι μετά από 4,5 μήνες. Ένα κορίτσι που δεν μπόρεσε να σηκωθεί και να αγκαλιάσει αυτούς που ήταν στο δωμάτιο, καθώς ακόμα από τη δεξιά πλευρά έχει μεγάλο πρόβλημα. Και φαίνεται δηλαδή. Ένα κορίτσι ναι, που σήμερα θα έκανε την εγχείρηση στο χέρι, φαίνεται και λίγο πάνω δεξιά τα σίδερα. Σήμερα θα μπαίνει για την εγχείρηση αυτή, αλλά επειδή το χειρουργείο της προηγούμενης εβδομάδας ήταν πολύ σοβαρό και είχε επιπλοκές στην υγεία της, σταμάτησε πριν 2 μέρες τα παυσίπονα. Δεν θα γίνει σήμερα η εγχείρηση, αλλά τέλος της εβδομάδας. Λένε γιατί είναι τελευταία εγχείρηση, η έκτη και τελευταία εγχείρηση που αυτό το κορίτσι έχει υποβληθεί τους τελευταίους μήνες. Και επίσης έγινε χθες πάρα πολύ κουβέντα για το γεγονός ότι τι κάνει όλη μέρα η Μίνα στο δωμάτιο, έχει ένα Facebook και τίποτα άλλο με το οποίο μπορεί να ασχοληθεί. Μπήκε λοιπόν και της έγραψε ένας φίλος της που έχει μια κρεπερή στη Μυτιλίνη, γιατί από εκεί κατάγεται, ζητείται κοπέλα. Και εκείνη λοιπόν το απαντάει ότι είμαι έτοιμη να έρθω να κάνω το 9 το βράδυ με 12. Μόνο που θέλει σερβιτόρα με πατερίτσες. Και της απαντάει ο φίλος της, ναι, θα χαρώ πολύ, άντε, έλα να σε δούμε κτλ. Και γράφει εκείνη, τέλος του μήνα θα έρθω να σας δω. Είναι αυτό που μετά από 5 μήνες στο νοσοκομείο θες να φύγεις. Ναι, δες. Το παίρνουν λοιπόν οι δημοσιογράφοι αυτό και έγινε πρώτη είδηση χθες ότι εξιτήριο της Αρναούτη από το νοσοκομείο τέλος του μήνα. Να πούμε έτσι, επειδή ασχοληθήκαμε με το ρεπορτάζ και μίλησαμε με την ίδια και με τους γιατρούς και με τον δικηγόρο, αυτή είναι η επιθυμία της. Ναι. Να φύγει το συντομότερο. Μακάρι να τα καταφέρει το κορίτσι. Μακάρι να τα καταφέρει. Δεν ήταν κανένα επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν ότι βγαίνει από το νοσοκομείο, έτσι όπως παρουσιάστηκε χθες όλα τα site που διάβασα. Γιατί από ένα ξεκινάει, γίνεται μετά αυτό που ξέρουμε. Και κοίτα την εικόνα αυτή του όμορφου κοριτσιού. Όχι τώρα δεν είναι όμορφη, κούκλα παιδιά είναι η Μίνα, έτσι. Είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Ναι, ναι. Αλλά είναι ταλαιπωρημένο κορίτσι. Ναι. Είναι ταλαιπωρημένο, αλλά όμορφη. Όμορφη, φαίνεται ότι κοίταξε, είναι όμορφη. Τόσο, είναι πραγματικά όμορφη, δεν είναι επιτηδευμένα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε ωραία χαρακτηριστικά, ωραίο κορίτσι σε σύνολο. Οπότε η ομορφιά δεν χάνεται. Και είναι και δύσκολο ένα κορίτσι στα 30 του, που ξέρετε και εσύ γυναίκε σε ηλικία των 30, ξαφνικά κάτι σα πιάνει, χωρίς να υπάρχει κανένα λόγο. Στα 29 και τα 31 νομίζω είναι ίδια με τα 30. Που να βασίζεται και στην ομορφιά του, να έχει διαβατήριο την ομορφιά σε πολλά πράγματα που κάνει, να της αρέσει να παίρνει αυτοπεποίθηση από αυτό και τώρα να είναι κλινήρης και στο κρεβάτι 5 μήνες. Θεωρώ ότι θα τη στηρίξουν οι δικοί της άνθρωποι. Η μητέρα της δεν είναι στο πλευρό της, γιατί η γυναίκα μετά από 4,5 μήνες δεν έχει αντέξει οικονομικά να βοηθήσει άλλο, δεν μπορεί να βοηθήσει άλλο οικονομικά. Η δουλειά της είναι μαγείρισα. Ναι. Και γι' αυτό ξεκίνησε χθες ο Αγίου Πνεύματος σε ένα ουζερί στη Μυτιλίνη, εκεί που δουλεύει κάθε χρόνο.